Τι κάνεις ρε Θανάση? Φτιάχνω την κολοκύθα μου, την αδειάζω από τα εντόστια που έχει μέσα. Τι είναι μωρά τα εντόστια? Σποράκια είναι. Τα σποράκια και ό,τι που βγαίνουν μαζί με αυτά. Βλέπετε εδώ. Και... Ω, βλέπω ότι είναι ακόμα γεμάτο. Αδειασέτε. Μπορείς να μας πεις τι κάνεις? Φτιάχνω τη δικιά μου καλοκύθα τώρα που πλησιάζει το Halloween. Όταν τελειώσω αυτό, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το Halloween, την ημέρα. Και ό,τι δεν ξέρετε γι' αυτό. Εδώ βλέπετε την καλοκύθα, τα μάτια, το στόμα και τη μύτη. Που τα πρώτα τα ζωγράφισα και στη συνέχεια με αυτό το εδώ το μαχαίρι θα τα κόψω για να φανούν το παραδοσιακό. Πρόσεξε μου κόψεις κανένα χέρι, γιατί πρέπει να κάνεις τεστ κορονοϊού για να πας στο νοσοκομείο. Θέλεις να μου πεις δύο λόγια σχετικά με το Halloween και μετά να συνεχίσεις το κόψιμο? Ναι. Το Halloween είναι σαν τις δικές μας απόκριες. Το οποίο όλοι στην Αμερική και σε πολλά μέρη του κόσμου το οποίο γιορτάζεται δίνονται και προσφέρουν και ανταλλάζουν μεταξύ τους γλυκά. Πώς άρχισε όμως? Κάτι που δεν ξέρετε εσείς οι υπόλοιποι είναι ότι το Halloween δεν ήταν πάντα, δεν είχε σχέση με την Αμερική. Το Halloween πρωτοεμφανίστηκε και άρχισε στην μακρινή πανέμορφη Ιρλανδία. Και αντίθετα από το σύγχρονο Halloween, το αρχαίο που το γιόρταζαν οι αρχαίοι Κέλτες, ο κελτικός πολιτισμός, είχε πιο πολύ μια μεταφυσική, υπερφυσική άχρεια. Είχε σχέση με φαντάσματα, πνεύματα, μπάνσι, που συναντιούνται στις ιστορίες της Ιρλανδίας. Και μετά πέρα του χρόνου, όταν ήρθε ο χριστιανισμός, πήρε ένα άρωμα από αυτό. Και στη σημερινή εποχή ακόμα γιορτάζεται, αλλά αντί για φαντάσματα, το Halloween τώρα είναι μια γιορτή χαράς, αγάπης, το οποίο μικροί και μεγάλοι τον απολαμβάνουν. Δίνονται και δίνουν γλυκά, ανταλλάζουν γλυκά. Το trick or treat, όπως είναι στα αγγλικά. Η αλήθεια είναι ότι το Halloween είναι σύνθετη τη λέξη τριπλής. Σημαίνει μέρα των Αγίων Πάντων, προς τα ελληνικά. Και στα αρχαία χρόνια το είχαν περισσότερο για να επικοινωνούν με τα πνεύματα στη μεταθανάτια ζωή. Γιατί ξέρετε, γιατί ήθελα να πω λάθος μου, το διορθώνω τώρα. Στα αρχαία χρόνια πίστευαν ότι το Halloween είναι η περίοδος το οποίο μπορούσαν ο κόσμος να επικοινωνήσει με τον αγαπημένο πρόσωπο που βρίσκονται πέρα από το νεκροταφείο. Το κόσμο των πνευμάτων δηλαδή. Και όπως είπαμε πριν, στη σημερινή εποχή γίνεται η γιορτή που γίνεται τώρα. Και ένα από τα πιο διάσημα έθιμα του Halloween είναι να φτιάχνουμε τις κολοκύθες με στόμα και οποιαδήποτε είδος φιγούρα. Και μετά θα βάλουμε μέσα φωτάκια. Ναι. Θα βάλουμε ρεσό χερί ή φωτάκι με μπαταρία καλύτερα. Πολλοί βάζουν κερί, αλλά εμείς μπορούμε να βάλουμε ένα όπως το έπεσε σήμερα. Έχω εγώ μπόλικα που τα έχω πάρει από τζάμπο. Η αλήθεια είναι ότι το έθιμο του Ισκοτοκύθας εμφανίστηκε από έναν παλιό Ιρλανδικό μύθο, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν πειράζει. Ήταν ένας χαρακτήρας που λεγόταν Τζακ. Α, το Τζακ το κατάλαβα. Το ξέρουμε τα παιδιά. Με πολύ προσοχή όμως θα δάχτυλά σου. Να πας μέχρι βαθιά το...
Το μαχαίρι. Τώρα καλό είναι να σταματήσουμε το βίντεο και θα το συνεχίζουμε αργότερα ή θα σας δείξουμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Έτσι, Θανάση. Ναι. Για να μην έχουμε κανένα ατύχημα online. Γεια σου, Θανάση. Προχωρώ τη δουλειά σου. Για δουλειά μου. Αυτό που κάνεις. Αμάν. Για κάποιο λόγο, ναι. Δεν μπορώ να βγάλω το μάτι. Γιατί δεν έχεις κόψει πολύ βαθιά. Κόψε βαθιά και το μάτι θα βγει. Φεύγω να βοηθήσω στα μάτια. Γεια σας. Έλα. Τι γίνεται? Καλά, μόλις κόψαμε τα μάτια από τη μύτη και τώρα τελειώνωσα λίγο με το στόμα. Όπως μου είπες, βαθύ. Δα-δα-δαμ. Και τέλειωσε! Ώρα να το βγάλω! Για να σε δω! Ου-αου! Ου-αου! Γεια σου, Τζακ! Γεια σου, Τζακ! Με ό,τι βλέπω, Τζακ, είχες ακόμα μερικά σποράκια στη χιλιά σου! Μάλλον να τα έφαγα ή να αυγά! Αυγά? Και τι θα κάνει, τζακάκια? Κολοκυθάκια! Αυτό τι κολοκύθα, να σου κάνω και μια ερώτηση, τι θα τι κάνουμε μετά? Ξέρω εγώ, ή κολοκυθόπιτα ή... Σούπα? Σούπα, κολοκυθόσουπα. Κολοκυθόσουπα, οκ. Ή... Δεν έχει έργο, μόνο αυτό το δύο. Οκ. Ή το κάνουμε κολοκυθοπόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Α, είναι πανέμορφος. Είναι πανέμορφος. Α, ναι, κάτι ακόμα. Ή το βάζω στο κεφάλι σου. Να είσαι σαν τον ακέφαλο καβαλάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή... Είναι πανέμορφος. Αργότερα φωτογραφίες. Γεια σας. Γεια σας.